Αθήνα, άνοιξη 1904. Η ζωή στην πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους κυλά φαινομενικά ήρεμα. Στην πραγματικότητα όμως, πατριωτικά κομιτάτα στρατολογούν ήδη αντάρτες με προορισμό τη Μακεδονία. Εκεί, Έλληνες, εθελοντές από όλη την Ελλάδα, θα σμίξουν με τους Έλληνες Μακεδόνες σε έναν κοινό αγώνα, μυστικό και πολυμέτωπο, εναντίον των Βουλγάρων. Τον Μακεδονικό Αγώνα. Αυτός θα προλιάνει το έδαφος για την μελλοντική απελευθέρωση της Μακεδονίας. Τετάρτη, 10 Μαρτίου 1904, έξω το Παλαιόκαστρο. Νάτα μου, είναι 6 και 4. Πριν από λίγη ώρα περάσαμε το ποτάμι. Μας περίμεναν εκεί δύο άλογα. Πρώτοι περάσαμε το ποταμό ο Κώτας και εγώ. Τα άλογα οδηγεί ο Νικόλας. Γαβρέση, 16 Μαρτίου 1904, Μονή Τσιριλόβου. Καταλήσαμε στο μοναστήρι του Τσιριλόβου. Ο ηγούμενος είναι 67-70 ετών. Είναι ωραίος άντρας, με κατάλαυκα γένια και μαλλιά. Μας φιλοξενεί και μας δίνει πληροφορίες για τους κομιτατζίδες. Αναλαμβάνει να μας οδηγήσει με ασφάλεια στην πεδιάδα. Ελάτε, ήρθε η ώρα. Thank you.
Σέλοφο, 21 Μαρτίου 1904. Έχουμε πληροφορίες ότι ο Βούλγαρος Άρσοφ με 35 άντρες περιπολούν στην περιοχή. Πρέπει να είμαστε διαρκώς έτοιμοι να πυροβολήσουμε και διαρκώς να εξετάζουμε το έδαφος και τα δέντρα και τους θάμνους. Πώς όμως να προσέχουμε για ενέδρα με το μαρτύριο που υποφέρουμε. Αδύνατο να κάνουμε ούτε 5 βήματα όρθιοι έτσι που γλιστρά το έδαφος. Άρχισε λοιπόν η αναμέτρηση. Χθες κοίταξα τον καθρέφτη. Τα γένια μου μεγάλωσαν πολύ. Τα μουστάκια μου αρχίζουν να γίνονται καστανά και ως τον Οκτώβριο θα είναι άσπρα. Θα αντέξω σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να αντέξουμε όλοι μας. Για σένα, Μακεδονία.